Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω δύο τέλειες μάσκες με αμύγδαλο, οι οποίες θα δώσουν λάμψη στην επιδερμίδα σας, θα σβήσουν τις ρητίδες σας και θα απομακρύνουν τα ανοκλητικά σπυράκια σας. Αν βρίσκεται ενδιαφέρον στο βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Κυριακούλα σήμερα λοιπόν, οπότε είναι η μέρα μάσκας, η μέρα περιποίησης στο σπίτι και έχω επιλέξει να σας δείξω δύο καταπληκτικές μάσκες χρησιμοποιώντας αμύγδαλο. Αμύγδαλο. Είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλής ποιότητας αμύγδαλα και να τα βάλετε μέσα σε ένα γουδί, ώστε να τα σπάσετε. Είτε μπορείτε να πάρετε έτοιμο αλεύρι αμυγδάλου, πούδρα αμυγδάλου, πείτε το πώς το θέλετε. Αυτό εδώ πέρα που έχω εγώ έκανε 6,70. Δεν το λες και φτηνό, αλλά γενικότερα τα αμύγδαλα για να τα αγοράσεις δεν είναι το πιο φτηνό πράγμα, είναι ακριβό. Όμως εδώ πέρα παίρνεις έτοιμη τη σακουλίτσα και σου έχουν ήδη τριμμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μάσκα, που είναι μία μάσκα ανοιχτός, την οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε καθημερινά. Σαφέστατα, εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω την έτοιμη πούδρα και θα χρειαστούμε και aloe vera. Μπορείτε να αγοράσετε έτοιμη aloe vera από τα φαρμακεία, είτε αν έχετε σπίτι σας aloe vera, μπορείτε να πάρετε δύο φύλλα να καθαρίσετε το μέσα ώστε να κάνουμε αυτή τη μάσκα. Εγώ έχω φύλλα aloe vera, οπότε πάμε να τα καθαρίσουμε. Είναι καλό από τη στιγμή που έχετε aloe vera στο σπίτι σας να τη χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή και να είναι φρέσκια. Τώρα, εγώ ας πούμε είναι 2 ημερών, γιατί δεν έχω σε αυτό εδώ το σπίτι, πρέπει να πάω στο άλλο το σπίτι να πάρω και έτσι είναι 2 ημερών. Όταν έχετε τα φύλλα της aloe vera, είναι καλό να το αποθηκεύετε στο ψυγείο ώστε να κρατάνε το τζελάκι να είναι φρέσκο και να μην σας στεγνώσει. Και τώρα πάρα πολύ προσεκτικά θα πάω να το ξεφλουδίσω από πάνω. Να ξέρετε ότι η φρέσκη aloe έχει μια άσχημη μυρωδιά. Θα πάρω ένα κουταλάκι και απλά θα την αφαιρέσω. Είναι πολύ εύκολη στην αφαίρεση, βασικά θα σας το δείξω εδώ. Απλά παίρνετε και τη βγάζετε. Εάν κάνετε συχνά μάσκες, μπορεί να σας βολέψει περισσότερο να καθαρίσετε αρκετά φύλλα aloe vera, να τα βάλετε μέσα σε ένα γυάλινο βαζάκι και να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο σας. Έχουμε έτοιμη εδώ την aloe μας. Θα τη ρίξω εδώ μέσα, ώστε να τη χτυπήσω. Να υπολογίζετε ότι για αυτή την πρώτη μάσκα θα χρειαστείτε 2 κουταλιά της σούπας aloe vera. Όπως σας είπα, εάν έχετε στο σπίτι σας το φυτό, απλά κόψτε 2 φύλλα και καθημερινά φτιάξτε το. Ιδάλλως, εάν θέλετε ποσότητα, πάρτε παραπάνω από 2 φύλλα και φτιάξτε το, χτυπήστε το και υπολογίστε το. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αλεύρι. Αλεύρι αμυγδάλου, όπου θα πάρουμε 1 κουταλάκι. Περίμενε να ανοίξει. Δεν θέλεις καρνίξεις. Αλεύρι αμυγδάλου, πούδρα αμυγδάλου, θα χρειαστείτε περίπου 5 ml, δηλαδή 1 κουταλάκι του γλυκού. Αυτή η ποσότητα. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα μας με ένα πιρουνάκι. Επέλεξα πιρούνι, γιατί το πιρούνι σπάει ακόμα περισσότερο την αλόη σε περίπτωση που έχουν μείνει κομμάτια της. Το μείγμα μας θα γίνει σαν μπαστούλα. Για να το αποθηκεύσουμε θα χρειαστούμε ένα γυάλινο βαζάκι. Εγώ έχω αυτό το γυάλινο βαζάκι από μια κρέμα ημέρας που είχα πριν και το φύλαξα για αυτές τις περιστάσεις. Γιατί πολλές φορές χρειάζομαι και φτιάχνω δικές μου μάσκες και θέλω να τις αποθηκεύω στο ψυγείο. Το τοποθετούμε μέσα. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποθηκευτεί για 7 ημέρες στο ψυγείο και αν θέλετε να το κρατήσετε παραπάνω μπορείτε να το αποθηκεύσετε για πάνω από μήνα στην κατάψυξή σας. Αλλά επειδή είναι πολύ μικρή ποσότητα δεν θα χρειαστεί νομίζω να το βάλει κανένα στην κατάψυξή του, θα προλάβετε να το χρησιμοποιήσετε πολύ πιο συχνά. Όπως σας είπα, τη συγκεκριμένη κρέμα ανοιχτός μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε καθημερινά, να τη βάλετε σε καθαρή επιδερμίδα και να κοιμηθείτε με αυτήν και να την ξεβγάλετε το πρωί. Εάν επιλέξετε να κάνετε καθημερινή χρήση τη συγκεκριμένη νυχτερινή μάσκας,
θα δείτε την επιδερμίδα σας πολύ πιο λαμπερή, αλλά επίσης θα σας βοηθήσει και στην καταπολέμηση των ρητίδων, γιατί λειτουργεί προληπτικά, αλλά επίσης σβήνει τις ήδη υπάρχουσες ρητίδες. Θα πάω να κάνουμε τοποθέτηση της μασκούλας πριν κοιμηθώ. Έχω ήδη κλείνει το πρόσωπό μου και την είχα στο ψυγείο τόση ώρα, οπότε πάμε να τοποθετήσουμε. Αχ, μυρίζει και ωραία. Δεν ξέρω γιατί μυρίζει ωραία, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η κρεμούλα μας. Είναι και δροσερή. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία τώρα το καλοκαίρι. Γιατί είναι πάρα πολύ δροσερή. Τώρα δεν ξέρω τι ύπνο θα κάνω εγώ με τη μάσκα στο πρόσωπο. Επειδή έχει μόνο aloe vera και αμύγδαλο, εγώ θα το βάλω και κοντά στην περιοχή του ματιού. Μια ενυδάτωση. Εδώ που με βλέπετε κόκκινο είναι από τις σκιές, αφήσανε θάμπα. Τις περισσότερες φορές που χρησιμοποιώ έτσι έντονα χρώματα, ροζ, κόκκινο, αφήνουνε θάμπα. Οπότε, θα το αφήσω όλο το βράδυ, θα κοιμηθώ με αυτό όλο το βράδυ. Είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό θα πάει στο μαξιλάρι μου, αλλά τέλος πάντων. Και θα δούμε το πρωί τις εντυπώσεις. Καληνύχτα από εμένα. Καλημέρα! Λοιπόν, έχουν περάσει 2 ώρες από τη στιγμή που ξύπνησα, αλλά το πρόσωπό μου είναι καθαρό. Δεν έχω βάλει ακόμα σέρουμ, δεν έχω βάλει τηλιακές. Άδραξα τις ευκαιρίες να σας δείξω λίγο πώς φαίνεται το πρόσωπό μου. Μετά τη νυχτερινή μάσκα, όπως βλέπετε κι εσείς, έχει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Το νιώθω πάρα πολύ ενυδατωμένο και επειδή έχει μέσα τους κόκκους αμυγδάλου, γιατί η πουδρίτσα όπως και να έχει αφήνει έτσι κακαδάκι, όχι κακαδάκι, αφήνει κόκκους από το αμύγδαλο, κάνεις ταυτόχρονα και peeling. Οπότε κάνεις και ένα πιο βαθύ καθαρισμό. Και ναι, όπως βλέπετε και εσείς λάμπει, φανταστείτε να κάνω αυτή τη μάσκα όλη την εβδομάδα πώς θα φαίνεται το αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, με ενόχλησε λίγο βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας η μάσκα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό στέγνωσε και ξεκίνησε να τρίβεται, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη του. Από τη στιγμή που έχει τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Ας περάσουμε τώρα στη μάσκα νούμερο 2. Για τη δεύτερη μας μάσκα θα χρειαστούμε ξανά πούδρα αμυγδάλου, αλλά και αγνό παρθένο μέλι. Είμαι αρκετά τυχερή γιατί ζω στη Λευκάδα και έτσι βρίσκω όντως πολύ καλό καθαρό μέλι. Είναι πολύ σημαντικό το μέλι που θα επιλέξετε να είναι καθαρό. Οπότε εγώ αυτό είναι που αγοράζω, αυτό είναι που χρησιμοποιώ και αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη μασκούλα. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλεύρι και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν το κουταλάκι αυτό. Θα τα ανακατέψουμε αυτά τα δύο μαζί πάλι με ένα πιρουνάκι, γιατί βοηθάει πολύ περισσότερο να τα ανακατέψεις με ένα πιρουνάκι. Και θα γίνει μια πάστα, μια αρκετά δυνατή παστούλα, όπως βλέπετε κι εσείς. Αν θέλετε λίγο να το νερώσετε σε περίπτωση που σας ενοχλεί τόσο έντονο, μπορείτε να ρίξετε μέσα και ένα τσακ νεράκι, καθαρό νερό. Απλώστε τη συγκεκριμένη μάσκα στο πρόσωπό σας και στο λαιμό και αφήστε την για 10 λεπτά και μετά την ξεβγάζετε με νερό. Πάντα θα επιλέγετε το νερό σας, επειδή περιέχει μέλι, να είναι χλιαρό προς κρύο και στο τέλος θα περνάτε πάντα την επιδερμίδα σας με κρύο, ώστε να σφραγίζουν οι πόροι. Η συγκεκριμένη μάσκα βοηθάει στην εξαφάνιση των μαύρων στιγμάτων, κάνει την επιδερμίδα πιο λαμπερή και απομακρύνει τα σπυράκια. Είναι μια μάσκα που η επιδερμίδα σας θα τη λατρέψει, δεν είναι για καθημερινή χρήση, μπορείτε να την κάνετε 2 φορές την εβδομάδα, ειδικότερα αν έχετε πολύ έντονο πρόβλημα με μαύρα στίγματα και με σπυράκια. Ιδάλλως, αν έχετε μια πολύ ωραία καθαρή επιδερμίδα, μπορείτε να την κάνετε 1 φορά την εβδομάδα ή ανά δεύτερη εβδομάδα. Τη συγκεκριμένη μάσκα δεν θα σας πω να την αποθηκεύσετε, γιατί όπως είδατε και εσείς είναι 2 υλικά τα οποία τα βρίσκετε κατευθείαν, τα χρησιμοποιείτε κατευθείαν, οπότε δεν χρειάζεται να τα φυλάξετε στο ψυγείο. Θα κάνουμε τοποθέτηση της μασκούλας και θα την αφήσω πάνω για 20 λεπτά. Είμαι στην κουζίνα τώρα, κοιτάξτε λίγο πώς έχει γίνει. Πολύ έτσι. Ναι, καλά. Και όπου τα αυτή απλωθεί, θα απλωθώ εγώ μαζί της. Η μάσκα κάνει και scrub. Είναι πάρα πολύ στίκη, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απλώσεις. Τουλάχιστον ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα. Okay, την τοποθετήσαμε όλη τη μασκούλα. Όπως παρατηρήσατε κι εσείς, κολλάει πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να την απλώσεις.
Την αφήνω για 20 λεπτά και επιστρέφω. Λοιπόν, με επέστρεψα. Ήρθα πάλι στον ίδιο φωτισμό για να φανεί μήπως και φανεί διαφορά. Αφαίρεσα τη μάσκα με χλιαρό νερό. Σας μιλάω σιγά για να μην ξυπνήσω τους υπόλοιπους. Και αν βλέπετε σε κάποια σημεία μου έχει κάνει υψηλό μικρή ερυθρότητα. Αυτό συνέβη γιατί καθώς το αφαιρούσα σκέτο με νεράκι, το αλεύρι που είχε μέσα, το αμύγδαλο, ήταν σαν να κάνει και ελαφρύ σκραμπ. Οπότε να έχω μια πολύ ελαφρή κοκκινίλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Από εκεί και πέρα, κάτσε να δω, μήπως σου φανεί λίγο καλύτερα άμα έρθω έτσι πιο κοντά σας. Έχει δώσει μια ωραία όμορφη λάμψη. Νομίζω πως είναι μια μάσκα που άμα την κάνω πολλές φορές και αρκετά συχνά θα δω περισσότερα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, νιώθω πάρα πολύ καθαρή την επιδερμίδα μου. Και παρόλο που μου έκανε σκραπ, δεν νιώθω να με τραβάει. Βέβαια τώρα εγώ θα πάω να φορέσω τα σέρου μου και τις νυδατικές μου. Πάντα μετά από τις μασκούλες σας να τα κάνετε και εσείς αυτά. Οπότε, ναι, είναι μια ωραία μάσκα. Αυτές ήταν οι σημερινές μασκούλες που ήθελα τόσο πολύ να σας δείξω. Είναι δύο μάσκες που όπως είδατε και εσείς γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, με πολύ αγνά προϊόντα και πραγματικά πιστέψτε με έχουν πολλά ωφέλη για την επιδερμίδα μας. Οπότε περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια όποιοι την κάνετε, πώς σας φάνηκαν, τι αποτελέσματα είδατε στην επιδερμίδα σας. Από την πρώτη εφαρμογή θα δείτε κατευθείαν λάμψη. Και με την πάροδο του χρόνου θα δείτε και τα υπόλοιπα ωφέλη που τόσο πολύ επιθυμούμε. Εάν σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, ήρθε η ώρα να κάνεις εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, να πατήσεις και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που έρχεται καινούριο βίντεο. Και εμείς θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα μέχρι την επόμενη φορά. Να περνάτε όλοι υπέροχα και μην ξεχνάτε σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας!